Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 249η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Μπρουσκάη. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Ένας δύσκολος μήνας. Μια δύσκολη αρχή. Ένας πόλεμος ξεκίνησε. Και ειλικρινώς σήμερα συμπληρώνονται έξι έτη προβολής της εκπομπής με το κλειδί της ιστορίας. Από το 2016 έως και το 2022, τον Μάρτιο, έξι χρόνια. Ειλικρινώς δεν περίμενα αυτά τα γενέθλια της εκπομπής να τα συνεορτάσουμε με τα τραγικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ουκρανίας. Φίλοι και φίλες, αυτό που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο και πάνω απ' όλα είναι πώς θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε το όποιο μειονέκτημα υπάρξει ή δημιουργηθεί σε πλεονέκτημα. Και για να είναι απολύτως αντιληπτός από όσους και όσες με ακούνε, τους φίλους μας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, στον απόδημο ελληνισμό, η σελίδα της ιστορίας έχει πλέον αλλάξει, με δραματικό τρόπο. Έναν τρόπο τον οποίον όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα θέματα αμήνης, με τα θέματα γεωστρατηγικής, στρατηγικής εν γέννη και γεωπολιτικής, όλοι αυτοί που ανήκουν σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που προειδοποιούσαν ότι η εποχή των παχαίων αγελάδων, η εποχή όπου δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε τις ηθικές αξίες, η εποχή κατά την οποία δεν μπορούμε να ξεχνούμε την ιστορία, τη δυναμική της ιστορίας και της γεωγραφίας, έχει πλέον παρέλθει. Μία δύναμη η οποία έχει ιστορικές ρίζες. Η Ρωσική Ομοσπονδία προχώρησε σε μία χερσαία αεροπορική έως και ναυτική εισβολή κατά ενός ανεξαρτήτου κράτους της Ουκρανίας. Και πέντε μέρες μετά η Ουκρανία βάλετε από μία από τις πλέον ισχυρέ, ίσως την Δευτέρα πιο ισχυρά στρατιωτική μηχανή της Ιφιλίου. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους είναι και σε όλες ότι η Ελλάδα σε καμία περίπτωση, το δηλώνουμε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηρίξει ή να επικροτήσει μια τέτοια απροκάλυπτη εισβολή υπάρχει και το θέμα της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή που οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία, την ίδια ακριβώς στιγμή οι Τούρκοι πραγματοποιούσαν υπερπτήσεις. Ναι, υπερπτήσεις. Να το θυμόμαστε και αυτό. Την πρώτη μέρα, την Τσικνοπέμπτη. Και τρεις μέρες μετά, ξανά πάλι υπερπτήσεις σε νησιά του κεντρικού και ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η Τουρκία, η οποία κατέχει σήμερα ως δύναμη εισβολής και κατοχής. Το αντίστοιχο το οποίο πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία, την Βόρεια Κύπρο. Η Τουρκία, η οποία έχει εισβάλλει στη Συρία. Η Τουρκία, η οποία προχωρεί σε εθνοκάθαρση κατά του κουρδικού και συριακού πληθυσμού στο Αφρίν και στις γύρω περιοχές τις οποίες ελέγχει. Μετά από τις παράνομες εισβολές στην Βόρεια Συρία η Τουρκία, η οποία όποτε εκείνη επιθυμήσει συσβάλλει στο Βόρειο Ιράκ και εξοντώνει διακρίτος αθώους Τούρκους, Κούρδους. Όχι Τούρκους, Κούρδους. Η Τουρκία, η οποία συντρίβει με τον πιο σκληρό τρόπο την κουρδική αντίσταση στο εσωτερικό της. Η Τουρκία, η οποία έχει εισβάλλει στη Λιβύη. Δεν έχει σημασία αν κάποιος την έχει προσκαλέσει και τι, ποια, ποια, προσχήματα τηρούνται. Η εποχή των προσχημάτων πλέον, όπως βλέπετε, έχει πλέον επικαιροποιηθεί σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Αυτή λοιπόν η Τουρκία, με την οποία εμείς είμαστε σύμμαχοι στην, στην Ιδία Συμμαχία, βρίσκεται σήμερα περισσότερο από εμάς εμπλεκομένη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είναι μια δύναμη η οποία εφοδιάζει τι Ουκρανικές ένοπλε δυνάμει με οπλικά συστήματα όπω είναι τα μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη Μπαϊρακτάρ με τα βλήματα τύπου ΜΑΜ Παύλα Ελ και άλλων εκδόσεων. Έχει προχωρήσει σε ειδικέ σχέσει στρατηγική συνεργασία με την Ουκρανία για την ναυπήγηση πολεμικών πλοίων εκεί, κορβετών συγκεκριμένα τη κλάσεω Μιλκέμ. Όπω επίση και στη μεταφορά τεχνογνωσία για την για σε επίπεδο μηχανών για ελικόπτερα, για οχήματα, αλλά και για πυραυλικά συστήματα. Η Τουρκία λοιπόν είναι εκείνη που πρέπει όλο αυτό το διάστημα, το οποίο παρατηρούμε αυτή την εσχρή εξέλιξη της ιστορίας, να τεθεί στο ίδιο ακριβώς στα ΣΥΔΙ ως, κατη, ως κατηγορουμένη, για τα ίδια ακριβώς εγκλήματα τα οποία και θα έλεγα και περισσότερα ακόμη τα οποία σήμερα η Ρωσία αντιμετωπίζει κατά την βάναυση στολή εισβολή στην περιοχή της Ουκρανίας. Υπήρξε μια σοβαρή συζήτηση αναφορικός με το αν ήταν αναγκαία αυτή η εισβολή. Και η συζήτηση αυτή είχε πάντοτε απόψεις οι οποίες εκτιμούσαν ότι ήτο περίπου προφανές ότι η Ρωσία θα εισέβαλε, διότι ο στόχος της ήταν να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε κατά πόσον αυτό είναι απολύτως αληθές και ακριβές, που να σε τέτοιο βαθμό ώστε να δικαιολογούσε τη στρατιωτική επέμβαση. Καταρχήν, το 2008... Στην περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, όπου μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η ένταξη τη Αλβανία και τη Κροατία στην Ατλαντική Συμμαχία, είχε τεθεί και το ζήτημα εισόδου προ κλείσεω προ την Ουκρανία και τη Γεωργία. Και παρά τι ένθερμες τότε απόψει των Αμερικανών, υπήρξε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, η οποία τελικώς δεν οδήγησε σε καμία σοβαρή απόφαση, ούτε καν στην είσοδο των Σκοπίων και την επίλυση του, του ονόματος. Μετά από αυτή τη Συνόδο η Ρωσία, το Σεπτέμβριο του 2000, το Αυγούστου, τέλος Αυγούστου του 2008, εισέβαλε, τον Αύγουστο του 2008 συγκεκριμένως, εισέβαλε στη Γεωργία. Κατέλαβε την Απχαζία και την Νότιο Σετία, τις οποίες ανακήρυξε ως ανεξάρτητες δημοκρατίες. Καμία κίνηση δεν έγινε. Αυτό η Ρωσία φαίνεται ότι το εξέλαβε, αυτή τη δυναμική κίνηση, την εισβολή δηλαδή στη Γεωργία, θυμάστε τότε με τον Σαλεκασβίλη, τον Σάκασβίλη και όλα αυτά τα οποία είχαν, τα φεδρά που είχαν δημιουργηθεί σε εκείνη την περίοδο, δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα. Φυσικά και η εισβολή τη Ουκρανία δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η μεγαλύτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εννοείται ότι αυτή που συνέβη στην Κύπρο είναι κάτι το οποίο βαρύνει το συνολικό αρνητικό ισοζύγιο της Δύσεως. Ακολούθησε μια περίοδο στην οποία φτάσαμε στο 2013 με τα έντονα γεγονότα που σχεδόν οδήγησαν σε ομφύλια σύραξη με την δόση τους ε, κυβερνήσεως του Κιέβου και τη δημιουργία της πορτοκαλί Επαναστάσεως και η οποία πώς, σε ε τελείωσε με την υβριδική αποστολή ρωσικών στρατευμάτων, τα περίφημα πράσινα ανθρωπάκια της εποχής, στρατιώτε οι οποίοι δεν έφεραν διακριτικά, που οδήγησαν στην απόσχεση και αργότερα προσάρτηση τη Κρυμαία με το περίφημο δημοψήφισμα και τι επιθετικέ στρατιωτικέ επιχειρήσει στο Λουγκάνσκ και στο Ντονέτσκ. Που οδήγησαν στις αυτέ τι δύο σήμερα αναγνωριζόμενε μόνο από τη Ρωσική Ομοσπονδία ω ανεξάρτητε δημοκρατίε. Και πάλι δεν υπήρξε είσοδο τη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Το ότι κάποιοι συζητούν με στόχο να ενταχθεί μια χώρα σε ένα συνασπισμό, αυτό δεν είναι αίτιο επιθέσεω. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλου. Με την ίδια ακριβώ επιχειρηματολογία, την αναλογία, η Τουρκία θεωρεί ότι τα νησιά αυτά τα οποία δήθεν θα έπρεπε να είναι, είναι δήθεν να είναι αποστατικοποιημένα, τη δίνουν το δικαίωμα να αρνηθεί ακόμα και την κυριαρχία του. Οι αναθεωρητικέ λοιπόν δυνάμει τη γειτονιά μα, που είναι η Ρωσική Ομοσπονδία και η Τουρκία και είναι αναθεωρητικέ, διότι όλε προσβλέπουν στην ανακατανομή των σφαιρών επιρροή, δηλαδή τα εδάφη τα οποία έχασαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων πολέμων να τα ανακτήσουν με διαφορετικό τρόπο και πάντοτε ως, ως προεξάχων επιχείρημα προτάσουν τη στυνομή στρατιωτική βία, τη στρατιωτική απειλή, τον γεωστατογικό εκφοβισμό. Είναι κάτι το οποίο εμάς ειδικά τους Έλληνες οφείλει να μας θέτει πολύ υψηλά αντανακλαστικά. Αυτό όμως το οποίο, όπως έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή και σε προηγούμενες εκπομπές, κατ' επανάληψη όσοι με παρακολουθεί τα τελευταία 6 χρόνια, ω αρθρογράφος τα τελευταία 20 χρόνια, στον, στα 25 χρόνια στον ειδικό τύπο, υπάρχει και σχετικό μου άρθρο το 2011, στο περιοδικό στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική, η Νέα Ρίμπλαν και η Νέα Γιάλτα. Ναι, αυτό είναι ο στόχο ακριβώ των αναθεωρητικών δυνάμεων και ειδικώ τη Ρωσική Ομοσπονδία. Μια νέα Γιάλτα. Το αν αυτό θα το επιτύχουν αξιοποιώντα τι στρατιωτικέ επιχειρησιακέ δυνατότητε, μένει να το δούμε στη συνέχεια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει η πόρτα ενό γεωπολιτικού φρενοκομείου και πολύ πολύ φοβούμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να βρούμε να την επαναφέρουμε, να την κλείσουμε δηλαδή. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία είναι κάτι το οποίο οι ανθρωπότητες απευχόταν. Υπάρχουν αρκετοί που λένε, μα υπήρχε λέει μίσος και ρεβανσιστική διάσταση, διάθεση, διάθεση ρηχμένους τη Δύσης κατά της Ρωσίας. Μου δεν είναι αληθέστερο. Αρκεί κάποιο να δει τα ισοζύγια, τα εμπορικά, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις ένθεν και κήθεν το γεγονό ότι περίπου το 40% των ρωσικών εξαγωγών πήγαιναν στη Δύση, το γεγονό ότι ακόμα και ομάδε ποδοσφαιρικέ, βλέπε Τσέλσι, είχαν αγοραστεί στην Αγγλία, παρακαλώ, στην Μέκα του Ιμπεριαλισμού τη Δύσεω από Ρώσου μεγάλο όπω το ονομάζονταν, το γεγονό ότι υπήρχε μια τόση μεγάλη διείσδυση ένθε και κήθεν, αυτό δεν σημαίνει επιθετικές κινήσεις, Ούτε επί Σοβιετική Ενώσεω δεν συνέβαινε αυτό. Και πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι κάτι άλλο μέτρησε στο μυαλό του Προέδρου Πούτιν και του επιτελείου του. Γιατί ελπίζω ότι αυτό να είναι αποτέλεσμα μια ευρυτέρα επιτελική σχεδιάσεω και όχι απλά η απόφαση του ενό ανδρό. Διότι αν είναι απλώ απόφαση του ενό ανδρό, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μια γεωπολιτική αυτοκτονία η Ρωσική Ομοσπονδία. Είχα προειδοποιήσει και στην περασμένη εποχή ότι ε, εκπομπή, εποχή, πραγματικά είναι μια προηγουμένη εποχή, γλώτα λανθάνουν σε μερικέ φορέ. Αυτό όσο να σημάνει την αρχή του τέλου τη Ρωσική Ομοσπονδία όπω την ξέρουμε. Και αυτό το οποίο είχε δει ο πρόεδρο Πούτιν ήταν την αδυναμία των δυτικών καθεστώτων. Δημοκρατίε παρικμασμένε, με πολύ μεγάλη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι ακραίου σημείου, μια δημοκρα... δημοκρατία οι οποίε χτυπούσαν και ουρούσαν, βιοπραγούσαν κατά του παρελθόντος τους, ήθελαν μόνες τους να ξεριζώσουν τις πηγές τους, τις ρίζες τους και ουσιαστικά να αυτο ανα... αυτοαναθεωρηθούν, ήταν μια... ένας πολύ θαυμάσιο και εύκολος στόχος. Ήταν μόνο αυτό. Η παντελής μείωσης έλλειψης σημαντικών και ουσιαστικών αμυντικών εξοπλιστικών δαπανών εν τη πράγμαση από τι ισχυρότερε χώρε τη δύσης έδειξε ότι το ΝΑΤΟ του 2022, αυτό το οποίο μέχρι προσφάτω είχε χαρακτηρίσει εγκεφαλικό νεκρό ο πρόεδρο Μακρόν, άλλο ένα πολύ ωραίο επιχείρημα σε μια κλειστή σύσκεψη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τη ρωσική ηγεσία. Έχουμε να κάνουμε και με ένα εγκεφαλικό νεκρό ΝΑΤΟ, Έδινε την εικόνα ενό πολύ ευκόλου στόχου. Βάσει που έκλειναν την Παρασκευή και άνοιγαν τη Δευτέρα. Μαχητικά αεροσκάφη τα οποία δεν μπορούσαν να πετάξουν και η ετοιμότητά του ήταν μισή ώρα, ίσω και περισσότερο. Άρματα τα οποία ήταν ελάχιστα. Από την Βαλτική μέχρι την, μέχρι την Ιβυρική, ο αριθμό των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχη και των συγχρόνων αρμάτων. Ήταν, ήταν, πολύ πολύ μικρότερος από αυτά που διατηρούσαν οι, οι Ρώσοι στις δυτικές τους, στις, στις δυτικές περιφέρειες. Ακόμα και από την Ελλάδα. Σα θυμίζω ότι εμεί έχουμε έναν από του πιο ισχυρού στρατού τη Ατλαντική Συμμαχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μην το ξεχνάμε. Εμεί δεν είμαστε στην παρακμή τη Δύσεω. Προσπαθούν ορισμένοι να μα ρίξουν προ αυτή την πλευρά, αλλά ευτυχώ έχουμε πολύ γερέ άμυνε. Και πολλού που προσεύχονται για μα. Φίλοι και φίλε, όμως αυτό το οποίο η Ρωσία ήθελε να αξιοποιήσει ως γεωστρατηγικό εκφοβισμό δεν ήταν μόνο η χρήση των ενόπλων δυνάμεων της. Σαφώς και έχει δικαιώματα στην Ουκρανία. Στην ανάλυση που έκανε στην προηγουμένη εκπομπή αναφέρθηκα στο πώς επιτιδίως προσετέθηκαν στην Ουκρανία εδάφη και ουσιαστικά αφαιρέθηκαν μέσα από την καρδιά της Ρωσίας. Αλλά μην ξεχνούμε, το λίκνο της Ρωσίας είναι το Κίεβο. Και σε αυτό το σημείο θα έπρεπε η Ουκρανία, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του δαιμονίου και διαβοή του Κίσιντζερ σε ένα άρθρο του 2014, αν δεν απατώμε. Μπορείτε να το βρείτε σήμερα στο Άι -E, μια μετάφρασή του. Το βρήκα σκόπι μου να σας το εκθέσω, να το θυμόμαστε. Έλεγε ότι το ιδανικότερο απ' όλα θα ήταν η Ουκρανία να αναδειχθεί σε μια φιλανδία. Δηλαδή, ένα κράτος φιλανδοποιημένο όχι κατά τα πρότυπα που απαιτεί ο πρόεδρος Πούτιν, δηλαδή πλήρως αποστατικοποιημένο και ουσιαστικά ευνουχισμένο, εκπορνευμένο, μόνο και μόνο για να μπορούν οι Ρώσοι, οι οποίοι δεν είναι και οι καλύτεροι των καλύτερων, και το ρωσικό κυβερνητικό σύστημα δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία όπω τη ζούμε και την αντιλαμβανόμαστε, να είναι η γέφυρα συννοήσεως. Η Ουκρανία, λοιπόν, αντί για μεθόριο, γιατί αυτό είναι το όνομά της, θα έπρεπε να είναι μια γέφυρα συννοήσεως. Δυστυχώς, υπήρξαν πολλά λάθη. Και το πιο σημαντικό και πλέον σοβαρό, εκτό από τη στρατιωτική εισβολή, ήταν και η ομολογία του Προέδρου Πούτιν ότι πλέον στηρίζεται στι πυρηνικέ του δυνάμει. Και μία μέρα μετά, από την ομολογία αυτή, άλλαξε το σύνταγμα τη Λευκορωσίας και ουσιαστικά επιτρέπεται η τοποθέτηση πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία. Αυτό ξέρετε ξεπερνάει κατά πολύ την τα της Ουκρανίας. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επιτιθέμενες δυνάμεις στην κατά της Ουκρανίας. Και τη Λευκορωσία και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και απέναντί τους υπάρχει μια Ατλαντική Συμμαχία η οποία βλέπει τα αντανακλαστικά χωρών που δεν αποτελούν μέλος της, μέλη τη να δείχνουν το δρόμο σε ένα μέλλον το οποίο είναι εξαιρετικό δυσίωνο. Γιατί πρέπει να υπάρξει μηχανισμό ανασχέσεω τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οι οποίε σε λίγο θα αποτελούν ένα κοινό, όχι δίπολο, ένα κοινό σχήμα, κοινό επιθετικό σχήμα, με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο. Και εκτό αυτών, οφείλω να σα πω, παρέμποτο χάρη, η Φιλανδία ανακοίνωσε την προμήθεια 65 F-35. 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ξεκινάνε οι συζητήσει. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για να ξανατοποθετήσουμε το θέμα της φιλανδοποιήσεως μιας χώρας. Από εκεί βγήκε η Φιλανδία και η φιλανδοποίησή της, την οποία απείλησε η Ρωσική Ομοσπονδία μαζί με τη Σουηδία, με αντίπεινα αν τυχόν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είναι καλύτερα που η Φιλανδία δεν εντάξεται άμεσα στο ΝΑΤΟ, αλλά προχωρεί στην προμηθεία 65% τριών μοιρών δηλαδή, F-35, τα οποία θεωρούνται όπλα πρώτου πλήγματος. Ωραία επικαιροποίηση του όρου φιλανδοποίηση. Φιλανδοποίηση μέσα των F-35. Ήταν επιτυχία το γεγονό ότι η ίδια η Γερμανία μετά από τον... την υπνηλία αρκετών δεκαετιών ξαφνικά αφυπνίστηκε και ο Σόλτ. Ποιο το περίμενε, ο Σόλτ. Να ανακοινώσει εξοπλισμού 2% ετησίω, δηλαδή ένα τρίστη δεκαετία, Εκατό δις το χρόνο, ένα τρίστη δεκαετία. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό θα, ξε... θα οδηγήσει σε μια μαζική αφύπνιση της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, όλων των χωρών της Ευρώπης. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πλέον, αντιλαμβάνεται πλέον αυτό, ότι τα αποτελέσματα που φέρνει είναι εντελώς δυσανάλογα αυτού το οποίο επιθυμούσε. Κάπου λοιπόν έχει γίνει κατά την ταπεινή μου εκτίμηση λάθος. Γιατί εδώ επέδρασε η παγίδα του Θουκυδίδου. Πράγματι, εδώ, στην παγίδα του Θουκυδίδου, ποιο έπεσε, η Ρωσία. Η Ρωσία διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο την άνοδο τη ισχύω του αντιπάλου του. Αλλά με το που διαπίστωσε, είναι καθαρή, καθαρή, καθαρή περίπτωση τη παγίδα του Θουκυδίδου. Τη παγιδεύσεω, όπω μα την ορίζει στα κείμενά του, μεγάλο Αθηναίος στρατηγό και ιστορικό διαπιστώνοντας ότι υπάρχει σε αυτό το σημείο μία μείωση της ισχύω του αντιπάλου, μία χαλάρωση μια σειρά στρατηγικών ικανοτήτων, θέσεων, ήρθε η στιγμή να το εκμεταλλευτεί και να αρπάξει την ευκαιρία ούτως ώστε να πραγματοποιήσει το μόνο που μπορούσε, όχι η ειρηνική, που θα τον έραναν με λουλούδια, αλλά μια πραγματική εισβολή η οποία εξελίσσεται με έναν πολύ βίο και στο επόμενο διάστημα θα εξελιχθεί με ακόμη πιο βίαιο τρόπο. Αυτή λοιπόν η παγίδα του θουκιδίδου δεν είναι ματριόσκα. Αυτή εδώ είναι ματριόσκα. Ή μπαμπουσκα, όπως την ξέρουν άλλοι. Όταν βγάζεις ένα, μια κούκλα, την, α... την ανοίγεις, από μέσα πάει κάποια άλλη. Γιατί εδώ πέρα στο τέλος, όταν αφαιρήσεις το εξωτερικό περίβλημα, υπάρχει κάτι τελικό, υπάρχει κάτι τελευταίο, το οποίο είναι μικρό. Είναι κάτι το οποίο όταν το αναπτύξεις μαζί με τα υπόλοιπα αδερφάκια του, δημιουργεί μια ολόκληρη σειρά. Αυτά τα μικρά είδωλα, αυτά αυτές οι μικρές κούκλες, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ρωσία του Πούτιν την Δύση. Μόνο που η Δύση είναι γαλουχημένη στα αυτοκυβρίδια δόγματα από εκεί ξεκίνησαν έως τα πλέον σύγχρονα. Και αυτό που θα πρέπει να καταλάβει τόσο ο πρόεδρος Πούτιν, όσο και ο στρατηγός ο στρατάρχης Γερασίμοφ, όπως και ο στρατάρχης Σοϊγκού, τουρκικής καταγωγής, τουρκικής καταγωγής, έτσι, μην το ξεχνούμε αυτό, από τουρκική δήμα, από τουρκόφορη δημοκρατία είναι, δεν έχουν σχέση με αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν. Υπήρξε μία διακομόδηση τη αντιστάσεω του Ουκρανικού λαού. Ναι, διακομόδηση τη αντιστάσεω. Έλεγαν λοιπόν ότι, λένε λοιπόν ότι αυτό ο οποίο ηγείται τη αντιστάσεω είναι ένα αρλεκίνος, ένα ηθοποιό. Αναφέρομαι στο Ζελένσκι. Οπότε ένα ηθοποιό ω πρόεδρο τι θα μπορούσε να προσφέρει. Να θυμίσω ότι ένα άλλο ηθοποιό πρόεδρο ήταν αυτό που κυνήγησε τον ψυχρό πόλεμο. Το όνομά του ήταν ο Ρόναλτ Ρίγκαν. Ας μην λοιπόν δίνουμε διαστάσεις σε πρόσωπα των οποίων δεν γνωρίζουμε τι ρόλο επιφυλάσσει η ιστορία. Και είναι σίγουρο ότι ακούγονται πάρα πολλά ψεύδη. απαράδεκτα, όπως η υπόθεση με τους 13 πεζ, ε, πεζοναύτες οι οποίοι, αν οι ανήκουν στο συγκεκριμένο κλάδο, εκτιμώ ότι ήταν πεζοναύτες, οι οποίοι πέθαναν, λέει, πολεμώντα βρίζοντα του Τελικά αποκαλύφθηκε ότι όλοι αυτοί Ζούσαν μια χαρά, συνελήσαν εκμάλωτοι και επεστράφησαν πίσω. Ζούμε σε μια εποχή που η ψευδή είδηση είναι το παν. Αλλά για μα, την πατρίδα μα, θα πρέπει να σα πω ότι η περιοχή τη Ουκρανία και τη Κρυμαία μα έχει από το παρελθόν κάποια ιδιαίτερη έλξη. Να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού πολέμου 1853-1855, Φεβρουάριο του 1855 έληξε μάλιστα, η Ελλάδα μέσω τη ελληνική λογιώνα με τον πάνω Κορορέο, είχε συμμετάσχει παρά το πλευρό των Ρώσων, των Ομοδόξων. Και αυτό δημιούργησε προβλήματα στη συνέχεια. Θυμίζω επίση την εκστρατεία στην Ουκρανία το 1919, όταν ο Ελευθέρω Βενιζέλος αποφάσισε να στείλει το δεύτερο σώμα στρατού και ουσιαστικώ μέσω αυτή τη εμπλοκή, αντιμετωπίζοντα του Μπολσεβίκου, βρήκε την ευκαιρία και το άνοιγμα και το παράθυρο τη. Αποστολή μα στη Μικρά Ασία. Υπάρχει σήμερα μια σημαντική μερίδα που λέει, απόψει είναι αυτέ, και εγώ επιχείρημα θα εκθέσω, ότι εξαιτία τη εκστρατεία το 2019, οι Ρώσοι λέει, εξοργίστηκαν οι Σοβιετικοί, και τότε έπεσαν αμέσω να βοηθήσουν τον Καμάλ. Σε αυτό το σημείο θα επιτρέψετε να σα εκφέρω μια διαφορετική άποψη. Είτε είχε γίνει η εκστρατεία του 1919, η οποία δεν υπήρξε και καταλητική, ούτε δημιούργησε δυσμενή αποτελέσματα πέραν των συγκρούσεων και των, των απολιών που επιφέρουν κάθε φορά οι πολεμικέ εμπλοκές, σε κάθε περίπτωση η Σοβιετική, η νεαρή Σοβιετική Ένωση τότε, τα Σοβιέ τότε, θα βοηθούσαν τον Κεμαλ, τον οποίο τον θεωρούσαν ως ένα υπόδειγμα ανατολίτικου αντιμπεριαλιστικού αγώνος εναντίον όχι ημών, όχι αλλά εναντίον των Άγγλων, των Γάλλων και των Ιταλών. Και θα τον βοηθούσαν έτσι κι αλλιώ και η Τουρκία τότε οι Κεμαλικοί πάλι θα στρέφονταν υπέρ των Σοβιετικών, προς την πλευρά των Σοβιετικών, χωρίς απολύτως να υπάρξει το επεισόδιο της Ουκρανίας του 1919. Προσωπική μου εκτίμηση και άποψη. Όμως το ζητούμενο είναι ότι τα αγάλματα της Νίκης στην πλατεία Ταξίμ πίσω από τον Κεμάλ εικονίζονται ο Φρούντζε και ο Βοροσύλοφ. Για να θυμίζουν σε όλους αυτούς τους ιδιαίτερους δεσμούς που είχε η Τουρκία του Κεμάλ με τη Ρωσία. Και να θυμίσω επίσης ότι υπήρχαν και άλλοι δεσμοί πιο παλιοί εάν η Ρωσική Αυτοκρατορία, να πούμε και λίγο έτσι δύο λίγα ψήγματα ιστορίας, ήθελε πραγματικώς να διαλύσει διακαώς τους Οθωμανούς, είχε πολλές ευκαιρίες να το πράξει και όμως δεν το έκανε. Να θυμίσω μια χαρακτηριστική όταν ο Ιμπραήμ Πασάς μετά κατά τη διάρκεια του πρώτου Οθωμανο-Αιγυπτιακού πολέμου είχε φτάσει, αν δεν κάνω το, το 1832 μέχρι το εικόνιο της Μικράς Ασίας, όπου εκεί λοιπόν κατενίκησε τον Κιουταχή Πασά, τον άλλο του συμπολεμιστή του στο Μεσολόγγι. Και ενώ προέλαβνε προς την περιοχή της, της ο ένδρομος ο Μαχμούτ Βαβά, ο Μαχμούτ ο Βίτα, ο, Σουλτάνος, ζήτησε βοήθεια. Από ποιον? Από τους Ρώσους. Και έτσι με τη συνθήκη του Χουνκάρου Νιτιαλεσί, τα ρωσικά πλοία έφτασαν έξω από τα ναύτερα του Ντολμά Μπανξέ και έφτιαναν τα πυροβόλα τους εναντί του Ιμπραήμ, αν εμφανιζόταν. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα και μικρά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα βλέπουμε με όρους ποδοσφαίρου. Άσπρο-μαύρο, βορράς-νότος, ανατολή-δύση πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι σε κάτι το οποίο κινδυνεύει να μας ξεπεράσει κατά πολύ. Η Ρωσία είναι μια δύναμη η οποία είναι αναθεωρητική. Εμείς πάντοτε, από τότε που δημιουργηθήκαμε ως κράτος, μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου και την προέλευση των ρωσικών στρατευμάτων έως την Ανδριανούπολη, οφείλουμε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παγκόσμιοι κανόνες είτε ιστορική είτε γεωγραφική. Και η γεωγραφία μας κατατάσσει στις ναυτικές δυνάμεις παρέα με την ιστορία. Στις δυνάμεις εκείνες που πάντοτε κέρδισαν τους παγκοσμίους πολέμους. Να θυμίσουμε σε όλους αυτούς τον Μέγα Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος είχε προβλέψει πότε το 39 προς 40, όταν η Γερμανία, η αναθεωρητική δύναμη της εποχής, που είχε υπογράψει το σύμφωνο Μολότοφ Μολότοφ-Ρίμπετροφ με την επίση αναθεωρητική Σοβιετική Ένωση του Ιωσήφ Στάλιν, ήξερε και γνώριζε ότι από τη στιγμή κατά την οποία δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν στι θάλασσε, η νίκη θα ήταν πάντοτε με το μέρο εκείνων που κυριαρχούσαν σε αυτέ. Και μπορεί σήμερα να έχουν προσθεθεί νέα οπλικά συστήματα, να έχουμε τα δορυφορικά συστήματα στο διάστημα, όμω πάντοτε ήμασταν με του νικητέ και στον Πρώτο Παγκόσμιο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον ψυχρό πόλεμο. Είμαστε η δύναμη η οποία πολεμάει με τη γεωγραφία της. Και αυτό που ζητάμε να καταλάβουμε είναι ότι η, η περίοδος της απαθίας πρέπει να τελειώσει. Δεν θα πάμε να πολεμήσουμε στην Ουκρανία. Δεν θα πάμε να χύσουμε ελληνικό αίμα. Πρέπει όμως να δείξουμε σε όλους ότι είμαστε παίκτες. Γιατί η δύναμη η οποία μας απειλεί και παρουσιάζει τα ίδια και χειρότερα σημεία που είναι καταδικαστέα από εμάς και οφείλουμε να τα καταδείξουμε στη Δύση, ούτω ώστε να υπάρχει αμοιβαία, αμοιβαία, στο ίδιο ακριβώς σημείο, με τρόπο και ποιότητα, καταδίκη και των Ρώσων και των Τούρκων, είναι ακριβώς εκείνα τα σημεία τα οποία οφείλουμε να μας αφυπνίσουν, διότι εάν αυτό το οποίο συνέβη στην Ουκρανία και συνεχίζεται με πολύ δυσμενή επακόλουθα, θα έχει σε λίγο χρονικό διάστημα παρενέργειες και στην περιοχή μας. Και τότε θα πρέπει να το ξέρουμε ότι θα είμαστε απολύτως μόνοι μας. Φίλοι και φίλες, σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε πάλι με Ουκρανία, πάλι με νεότερα στοιχεία και πληροφορίες που πιστεύω ότι σας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, ISW, παρέχει μια σειρά από εξαιρετικούς χάρτες επικαιροποιημένου αναφορικώς με την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Ουκρανίας. Εγώ βέβαια θα σας πρότεινα να δείτε και το τη, την ιστοσελίδα uh, Live UMAP, Ukraine Live UMAP, όπου εκεί έχει συνεχώ update επικαιροποιημένε παρουσιάσει αναλεπτό, λεπτό, όποτε συμβαίνει κάτι, συν έναν πλήρε κατατοπιστικό χάρτη. Σα τον είχα δείξει και στο παρελθόν, το χρησιμοποίησα κατά κόρον στη Συρία όταν είχαμε τι στρατιωτικέ επιχειρήσει. όπου εκεί μπορείτε να ανοιχνεύσετε πολλά και ενδιαφέροντα. Σε αυτόν λοιπόν εδώ τον χάρτη είναι προφανές Νομίζω είναι κατανοητό σε όλου. Θα πάω λίγο στην άκρη για να μπορώ και να φαίνεται. Με κόκκινο χρώμα θεωρούνται οι περιοχέ στι οποίε σταδιακώ κατακτούνται ή ελέγχονται ή υπάρχουν άξονε προελάσεω διεισδύσεω των ρωσικών δυνάμεων. Είναι προφανέ ότι η Ρωσία προσπαθεί να αποκλείσει την Ουκρανία από την Αζωφική θάλασσα. Είναι πρώτο αντικειμενικό σκοπό τη ρωσική επιθέσεω αυτή, τη ρωσική εισβολή ούτω ώστε η Αζωφική να ξαναγίνει πάλι μια κλειστή ρωσική θάλασσα. Όμω τα θέματα δεν έχουν λυθεί, όπω επίση και στην περιοχή του Χαρκόβου και στο Σούμι. Θα κάνω μια μικρή έτσι αναφορά στο Χάρκοβο. Αυτή είναι η πέμπτη μάχη του Χαρκόβου. Και στι υπόλοιπε τέσσερι. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν, ανακατέλαβαν, ξαναέχασαν ουσιαστικά ανακατέλαβαν και ξαναέχασαν το Χάρκοβο. Και το αναφέρω αυτό διότι, γιατί το πέμπτη μάχη του Χαρκόβου, το, σα το παραδίνω έτσι με έναν, τύπο, με έναν, τύπο, με έναν τρόπο ηρωνικ, ηρωνία τη ιστορία. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι έρχονται πάντσαρφάουστα από τη Γερμανία, τα οποία δίνονται στου Οκρανούς να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά τεθωρακισμένα στο Χάρκοβο. Ή ε, μη τι άλλο, όσοι έχουν διαβάσει στρατιωτική ιστορία, αντιλαμβάνονται πλέον ότι αυτό είναι μια ηρωνία, τραγική ηρωνία τη ιστορία, η οποία μερικέ φορέ επαναλαμβάνεται ω φάρσα. Δεν θα μπούμε σε ιδιαίτερα θέματα τα οποία τα ακούτε και από την τηλεόραση, σε άλλε ενημερωτικέ εκπομπέ. Το ζητούμενο είναι ότι η Ρωσία, όταν εισήλθε στην Ουκρανία, ήλπιζε σε, σε, μια ταχεία νίκη όπου όλοι θα κατέ, όλα θα κατέρεαν. Περίπου πέντε μέρε είχε, 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 είχε διατηρηθεί η αντίσταση της Γεωργίας πριν ο καταρρεύσει. Φυσικά άλλο η Ουκρανία, άλλο η Γεωργία. Εδώ θα πάμε σε μια κλιμάκωση την οποία θα τη βλέπουμε μέρα με τη μέρα με μια διαφορά. Οι Ρώσοι διαπιστώνοντας ότι πλέον δεν μπορούν μέσω της στρακιωτικής ισχύω την οποία έχουν μέχρι στιγμή αποκαλύψει, το τονίζω, μέχρι στιγμή αποκαλύψει να προβούν στις θεαματικές καταλήψεις εδαφών που θα ήθελαν. Υπάρχει ο κίνδυνος των Ουκρανικών Στάλιγκραντ. Ναι, Στάλιγκραντ ήταν η πόλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις όχθες του Βόλγα, όπου οι Σοβιετικοί εφάρμοσαν ένα σχέδιο αμήνης εντός κατοικημένων τόπων κατά των μονάδων της έκτης στρατιάς του Φρίντριχ Πάουλους. Η μάχη του Στάλιγκραντ, όπου εκτός από τα βασικά όπλα, τη χειροβομβίδα, το τυφέκιο, τα ελαφρά και τα βαρέα, είχαμε και το πιτεοσκάπανο, δηλαδή αυτό βάρβαρε μεθόδου, στρατιωτικέ μεθόδε είναι αυτή. Ναι, είναι βάρβαρε. Μήπω είμαι σε αυτό το σημείο, είμαι Όταν πολεμά, πολεμά με ό,τι έχει στη διάθεσή σου, ό,τι βρίσκεται, ακόμα και με πέτρε. Εμεί που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια τη Ελληνική Επαναστάσεω, θυμόμαστε ότι οι αγωνιστέ τότε χρησιμοποιούσαν ακόμα και γεωργικά εργαλεία. Και όταν η Γερμανία, λέω στο 41, προσγειώνονταν στην, στην Κρήτη, οι κριτική τους περίμεναν με αξίνες, με σκεπάρνια και ό,τι μπορούσαν να δουν. Σε μια σένα σε τέτοια καταναλογία εξέλιξη θα οδηγούντο εάν άφηναν τις ελαφρές δυνάμεις να προκαλέσουν τον πανικό και τη διάλυση των Ουκρανών. Αυτό όμως δεν συνέβη. Σαφώς εδώ στην περιοχή του Ντονένς και του Λιγκάς υπάρχουν ισχυρότατες δυνάμεις της Ουκρανίας. Όμως... Η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι ήθελαν να πετύχουν το Χάρκοβο, το Κίεβο και τη Χερσόνα. Και από εκεί και ύστερα να προχωρήσουν προς την Οδυσσό. Όμως εδώ τίθεται ένα ζήτημα, ένα μεγάλο ζήτημα. Όσο αργούν οι Ρώσοι, τόσο μεγαλώνει, αυξάνεται η αντίδραση και η οργανωμένη πλέον αντίδραση στις χώρες οι οποίες ανήκουν στη Δύση. Κάποιος μου είπε πριν από την εκπομπή Κοίτα λίγο το παράδειγμα του Ισραήλ. Κοίταξε ότι στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν ψήφισαν, δεν υπερψήφισαν την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η, απο, η απάντηση σε αυτό είναι πολύ συγκεκριμένη. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, για να μπορεί να επιχειρεί στη Συρία κατά των Τζιχαντιστών και κυρίως κατά των Ιρανών, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί παρά τον Άσαντ, είναι αυτά τα περίεργα και οξύμορα συμμαχικά σχήματα που βλέπουμε να δημιουργούνται ένα την υφήλιο, χρειάζεται την, άδεια από τους Ρώσους. Δηλαδή, οι Ρώσοι με τα διαραπορικά συστήματα που έχουν αναπτύξει στην περιοχή θα μπορούσαν και σε επίπεδο εγκαίρου προειδοποιήσεω, αλλά και σε επίπεδο κανονικής αεραμήνης να προκαλέσουν προβλήματα στους Ισραηλινούς. Αυτή λοιπόν η άτυπη άτυπη μεταξύ, ίσως και να μην είναι άτυπη, άτυπη την ονομάζω εγώ, ε, επαφή και συμφωνία, είναι πολύ σημαντική για τους Ισραηλινούς. Και να τα αποτελέσματα. Όπως και οι Εμμυρατινοί επίσης, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι σε αυτό το πεδίο οικονομικού πολέμου, στις κυρώσεις δηλαδή, οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλα ανοίγματα, ή εξαρτώνται οι επενδύσεις τους, τα σχήματά τους, και γενικότερα η οι εν γέννη οικονομικέ δραστηριότητε και από διάφορε σχέσει με το ρωσικό παράγοντα θα πληγούν. Σε αυτό λοιπόν το χάρτη για να ολοκληρώσουμε, φαίνεται εδώ το Κίεβο. Αυτό που βλέπετε το, πα, το, το παραλληλόγραμμα είναι σε μεγένθηση εδώ. Βλέπουμε το Κίεβο, το οποίο ο στόχο είναι να περικυκλωθεί. Δύο σημεία είναι πολύ σημαντικά. Η Λευκορωσία οπωσδήποτε χρησιμοποιεί το έδαφος της ως βάση εξορμήσεω βολή αεροποβατικών και αεροκινήτων επιχειρήσεων χρησιμοποιείται η Λευκορωσία. Ο που θα δούμε και τα λευκορωσικά στρατεύματα να εισβάλλουν. Αυτό θα είναι κάτι καινούριο. Όπω επίση, ο νέο άξονα προελάσεω από το Σούμι τίνει να αποκόψει και να περικυκλώσει το Κίεβο. Αυτό βέβαια είναι στις 28 Φεβρουαρίου. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερα προέλασης. Όμως σε κάθε περίπτωση όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Ρωσία δεν πετυχαίνει το στόχο που θα ήθελε ευθύ εξ αρχή, μια τυχαία κατάρρευση του αντιπάλου. Αντιθέτω, τώρα θα αναγκαστεί να τοποθετήσει βαρέο οπλισμό. Να χρησιμοποιηθούν περισσότερα αεροσκάφη τα οποία θα προσβάλλουν με βόμβε κατοικημένε περιοχέ. Ήδη πολλαπλοί εκτοξευτέ πυροβολικού, ήδη ειδικά θερμοβαρικά ε, οχήματα τα οποία έχουν φέρουν θερμοβαρικά όπλα, όπω είναι τα ΤΟΣ, θα δούμε σιγά σιγά αν δεν έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή του και την επιχειρησιακή του χρησιμοποίηση. Το βαρύ πυροβολικό, βαρέα αλμοβόλα για την κατεδάφιση κτηρίων, ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων, θα μπουν στη μάχη. Αυτό δεν είναι νίκη για τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ένα στρατό, ο οποίο ουσιαστικά πρέπει να συντρίψει τον αντίπαλό του και στη συνέχεια να τον αναγκάσει σε παράδοση. Ναι, η Ουκρανία δεν έχει απολύτω καμία ελπίδα να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Παρά μόνο εάν οι Δύσει, το ΝΑΤΟ δηλαδή, στεκόταν δίπλα τη. Και εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δοκιμάζεται και το προσδιορίζω μια, ως μια νέα μορφή υβριδικής ανασχέσεως. Δηλαδή τα οικονομικά αντίμετρα έναντι της στρατιωτικής εμπλοκής. Αυτές όμως οι κυρώσεις, όσο θα αυξάνονται, θα δημιουργούν και ένα αντίθετο αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα θα είναι τα αντίμετρα που θα προκαλέσουν οι Ρώσοι, κυρίω στον τομέα τη ενεργεία. Άρα το επόμενο διάστημα, όχι ημέρε, όχι εβδομάδε, οι επόμενοι μήνε για να σταματήσουμε στο εξάμεινο, έτσι είναι αισιόδοξη η εκτίμηση, υπερβολικά αισιόδοξο η εκτίμηση το εξάμεινο, θα δούμε χυμαζόμενες οικονομίες και στη μια και στην άλλη πλευρά. Σίγουρα η Ρωσία έχει υποστεί και πλήγμα. Σίγουρα η Ρωσία υφίσταται οικονομικά θερμοπυρηνικά. Αλλά πείτε μου κάτι. Η Ρωσική Ομοσπονδία που έδειξε ότι είναι σε θέση να προβάλλει και να ασκεί τη στρατιωτική ισχύ, η οποία έχει και δόγμα μικρών πυρηνικών όπλων. Λέτε να δούμε και τη χρήση μικρών πυρηνικών όπλων έναντι σκληρών στρατιωτικών στόχων οι οποίοι δεν κάμπτονται. Και να μιλήσω και για κάτι άλλο. Εάν η προέλευση όντω τελικώ φέρει κάποιο αποτέλεσμα και ξεκινήσει πλέον ο έλεγχο τη Ανατολική Ουκρανία, τι είναι αυτό που σε επόμενο χρόνο και διαβλέποντα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι στο να ολοκληρώσουν αυτή τη στρατιωτική εισβολή, δεν οδηγήσει σε κάτι άλλο. Παραδείγματο χάρη στου Πολωνού, οι οποίοι αυτοκλήτω, όπω έκαναν οι Τούρκοι στη Συρία. Να ξεκινήσουν μια επιχείρηση προστασία τη Ουκρανία και, και να τη δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλεία. Του Ρουμάνου να κάνουν τα ίδια στην περιοχή τη Μολδαβία. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανεί. Όμω το θέτω ω σενάριο που μπορεί να δημιουργήσει πόλεμο δια αντιπροσώπων και μια και η Πολωνία είναι ιδιαιτέρω αντιρώσοι. Έχουν περάσει τόσο καλά όταν ήταν υπόδουλοι των Τσάρων και κυρίω τη ε, Σοβιετική Ενώσεω. Και θυμίζουμε ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν εκείνη η οποία συνέτριψε όλα τα τι όλες εκείνες τις εξεγέρσεις των ρεβιζιονιστών στην Πράγα, στη Βουδαπέστη και αργότερα με τον και στην Πολωνία. Υπάρχει και αυτή η μνήμη που να μην την ξεχνούμε. Δεν μπορούμε εμείς να καταδικάζουμε τους Ανατολικοευρωπαίους επειδή έχουμε κάποιες συμπάθειες υπέρ των Ρώσων και κάποιες, κάποιοι ιδιαίτερο στο πρόσωπο του Προέδρου Πούτιν. Έχω γράψει και ένα άρθρο για το πρώτο κόμμα του Πούτιν στην Ελλάδα, στο στρατιωτικό, στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική. Στο παρελθόν. Και έλεγα ότι υπάρχει ένα διακό πριν από 10 χρόνια και αυτό. Αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναγάγει τον πρόεδρο Πούτιν σε κάτι το ιδανικό. Λάθο. Εμεί έχουμε πρότυπα ιστορικά. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στον Πούτιν. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε σε κάτι ο οποίο θέλει να δημιουργήσει σύμφωνα με τον τάγκιν και τη θεωρία τη Ευρασιατική Ενώσεω, που έχει προεξάχοντα ρόλο και λόγο στην Τουρκία. Δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιου που θέλουν την Τρίτη Ρώμη να είναι η Μόσχα και να σβήσουμε την Κωνσταντινούπολη, επειδή κάποιοι έχουν θέματα με τον Βαρθολομαίο. Άλλο ο Βαρθολομαίο, άλλο το Πατριαρχείο τη Κωνσταντινούπολη. Θεσμό που δεν αναγνωρίζουν οι Ρώσοι την του. Και η διείσδυση που υπάρχει αυτή τη στιγμή του ρωσικού παράγοντος σε όλη την Ευρώπη είναι μεγάλη. Και είναι άξια προσοχής. Τώρα ζούμε σε κάτι τελείω διαφορετικό. Για πάμε λίγο παρακάτω σε θέματα που μας ενδιαφέρουν ακόμα περισσότερο. Πολλά είπαμε για την Ουκρανία. Πάμε στο επόμενο κύριε Μάλιστα. Ένα σημείο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε την πρέπουσα σοβαρότητα είναι η χρήση των βαλιστικών πυράβλων και των βλημάτων κρούζ Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Αυτό είναι μια εικόνα του βαλιστικού πυράβλου Ισκαντέρ Μ, το 9K720, S26 στόλο από τον Άτο. Είναι ένα βλήμα το οποίο είναι τακτικό, μπορεί να φέρει και πυρηνική κεφαλή, έχει εμβέλεια 500 χιλιόμετρων. Θυμάμαι ότι επί εποχή Σάκη Τσοχατζόπουλου συζητούσαμε με την KBP η Ελλάς, την προοπτική αγορά αυτή τη εξαγωγική του Ισκαντέρ Ε και μάλιστα την κατασκευή του εδώ με στην αρμολόγησή του ή ακόμα ε, πλήρη κατασκευή του στην, στο εργοστάσιο τη ε, ελληνικής ελληνική βιομηχανία όπλων. Αυτά τα βλήματα χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον. Γιατί μα ενδιαφέρουν, απειλούμαστε από Ισκαντέρ. Σε αυτή τη φάση όχι. Αυτό που μα απειλεί όμω είναι τα βλήματα Μπόρα Χάν τη Τουρκία. Αυτά έχουν αντίστοιχε εμβέλειε, μικρότερε τυπικέ ανακοινώσιμε με τα Ισκαντέρ. Με περίπου 500, 700 κιλά κεφαλή. Υπάρχει όμω και το βλήμα κρούστο το καλύμπρο. Το 3M54Ε1. Η SSN27, το N σημαίνει ότι είναι ναυτική έκδοση από το Σίσλερ. Αυτά όλα ευλύσαν κατά εκατοντάδε, κάπου 360 βλήματα τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, για να καταβάλεις έναν αντίπαλο, δεν ρίχνει 20 σκάλπ, 40 σκάλπ, 80 σκάλπ, τελειώσαμε. 100 θέλεις, τελειώσαμε. Πρέπει να ρίχνεις, να ρίχνεις εκατοντάδες, να έχεις απόθεμα, στρατηγικό απόθεμα για να πλήττεις στόχους. Και η πύραυλη κρούζα αυτή, αντίστοιχα, οι Τούρκοι έχουν τους Ομτζέι, και τις διάφορες άλλες εκδόσεις και τις χερσαίες εκδόσεις των Ατμάτσα και των Γεσγκούν, ο οποίο είναι ένα νέο σύστημα το οποίο αναπτύσσουν. Φίλοι και φίλες, η Ουκρανία πρέπει να μας προβληματίσει από τον τρόπο χρησιμοποιήσεω αυτού του νέου πολέμου, τη αξιοποιήσεω αυτή τη νέα γενιά οπλικών συστημάτων. Αντίστοιχα, μάλλον ανάλογα, υπάρχουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Και εμεί πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την περίοδο, γιατί αναγκαστικό οτιδήποτε οπλικό σύστημα προέρχεται από τη Ρωσία, όπω είναι τα Τόρμι 1, όπω είναι τα OSA και το S300, το σύστημα S300, θα πρέπει να μπουν στην άκρη. Και θα μπουν στην άκρη λόγω τη οξύνσεω και γενικότερα των ειδικών σχέσεων που έχει αναπτύξει πολύ πριν από την Ουκρανία η Ρωσία με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο τα S400, δεν είναι μόνο το ακούγιο το πυρηνικό εργοστάσιο δεν είναι επίση ο αγωγό του που μεταφέρει φυσικό αέριο. Είναι και άλλε ειδικέ συμφωνίε. Πολλέ από αυτέ είναι μυστικέ. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Κύριε Κυριανοθέτα. Όταν το είδα, βάρε τα γέλια. Έκλεισαν λίγο τα στενά οι Τούρκοι. Τα στενά των Αδανελίων. Τα στενά είναι όλη αυτή η περιοχή. Βόσπορος, Θάλασσα Μαρμαρά, Δαρδανέλια. Δεν του έκανε τα Δαρδανέλια και το ονόμασαν Turkish Straits. Βγήκε λοιπόν το CBS και είπε: Κλείνουν οι Τούρκοι τα στενά. Ποια στενά, τα στενά τα οποία έκλεισαν αφού προηγουμένω περισσότερα από 30 πολεμικά πλοία τη Ρωσική Ομοσπονδία πέρασαν και πλέον είχαν διεκπεριωθεί όλα όσα έπρεπε να πράξουν. Να θυμίσω ότι οι Ρώσοι έχουν και στην περιοχή τη Συρία, εδώ, στο στη Λατάκια μια μεγάλη ναυτική βάση. Του λογαριασμού του τους έχουν ήδη τακτοποιήσει. Και ήρθε ο πολλή Τσαβούσογλου να μα ανακοινώσει ότι κλείνουν τα στενά. Πρόκειται περί μεγάλη απάτη. Και μια και αναφερόμαστε στη συνθήκη του Μοντρέ που τη λένε κλπ. κλπ κλπ κλπ. αυτή μαζί με τη συνθήκη τη Λοζάνη περπατούν μαζί. Και επειδή οι Τούρκοι είναι αναθεωρητικοί δύναμη, να του θυμίσουμε ότι η αναθεώρηση μπορεί να γίνει και στη συνθήκη του Μοντρέ. Ίσως με πολύ πιο εύκολο τρόπο από εμάς, από ό,τι εκείνοι θέλουν με τη Λοζάνη. Και να θυμίσουμε επίσης ότι αν καταργηθεί η Λοζάνη, ποια είναι η επομένη συνθήκη την οποία θα πρέπει να ανατρέξουμε, η συνθήκη των Σευρών. Και μια και μιλάμε για συνθήκη των Σευρών, το αστείο ήταν ότι το Φεβρουάριο του 2019, σας το έχω ξαναδείξει από την εκπομπή μου, στο περίφημο tweet του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, για τον Γκουαδό και την υποστήριξή του στη Βενεζουέλα, η Τουρκία εμφανίστηκε όχι με ένα λάθος στο χάρτη κάποια γραμμή όπως είναι στην Αίγυπτο ή κάπου αλλού, αλλά με μια σειρά γραμμόσεων που δείχνουν ότι η Δυτική Τουρκία, αυτή είναι όντω μια ταλαντούχος και πολύ, πως το λένε θα έλεγα, σημαντική από πλευράς όγκου εδαφών έκδοσης της συνθήκης των Σευρών, αν περί αυτού Ομιλούσε γιατί τότε ήταν η Τουρκία ήταν σε όχι τόσο καλέ σχέσει γενικώ με το δυτικό σύστημα ασφαλεία, ούτε και τώρα τι έχει. Προσπαθεί να τι κάπω να τι διορθώσει. Και εμφανίστηκε εχθέ το CBS και εμφανίζει τι. Να, γελά. Ωραίο χρώμα. Να και η περιοχή τη Κωνσταντινούπολεο μαζί με τη ζώνη κοντά στην Τζαλτάτζα, στον Άγιο Στέφανο, και την άλλη πλευρά στην Προποντίδα. Με το ίδιο χρόνο με την Ελλάδα. Πανικό στου Τούρκου. Φεβρουάριο του 22, Φεβρουάριο του 19. Μέγα πανικό. Τρόμο. Τι ετοιμάζουν για μα οι άπιστοι. Πολλά περισσότερα και όσα δεν φαντάζεστε. Τι ετοιμάζουν για μα εκείνοι οι οποίοι συνεχώ μα απειλούν. Μα είναι προφανέ ότι ο επιτήδιο γεωπολιτικό ουδέτερο τώρα πρέπει να δείξει που κλείνει. Και δεν έκλεισε προ την πλευρά τη Δύσεω. Δεν έδιωξε τα S-400, είπε ότι εγώ θέλω να είμαι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Δηλαδή και με την Ουκρανία και με την Ρωσία. Μην μου τα χαλάτε, Εφτά ακριβώς είναι εκείνα τα οποία δεν θέλουμε με τίποτα να αφήσουν να ξεχαστούν. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, σε αυτό το κομμάτι του κρυπηδόματος, κατά Spikeman, του Ρίμπλαντ, η Ελλάς και η ναυτική της γεωγραφία είναι τέτοια, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά θέματα και ζητήματα. Για παράδειγμα, τι θα γινόταν αν στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής και των τουρκικών υπερπτήσεων είχαμε κατάρριψη μη επανδρομένου ή ακόμα και επανδρομένου αεροσκάφους. Τι θα γινόταν αν εμείς προχωρούσαμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, διότι με αυτόν τον τρόπο κλείνουν τα στενά για όλους. Και τα στενά τα έκλεισαν οι Τούρκοι για όλα τα πολεμικά πλοία και για τα συμμαχικά όχι μόνο για τα ρωσικά τα οποία είναι ασφαλή. Αυτός είναι ένας σημαντικός μοχλός πιέσεως. Εμείς τώρα βλέπουμε και, ένα, και ατενίζουμε αυτό το δύσκολο μονοπάτι της ιστορίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τηρώντας την ιστορική μας παράδοση και τη γνώση, θα παραμείνουμε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες, μετατρέποντας το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Σας ευχαριστώ.